Παράθυρο διαλόγου και αποκλιμάκωση της έντασης μπορεί να υπάρξει μόνο εάν η Τουρκία εγκαταλείψει την απειλητική, ανιστόρητη ρητορική και κατανοήσει ότι η αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας είναι κόκκινη γραμμή, διαμηνεί η Αθήνα. Η Ελλάδα ποτέ δεν φοβάται την επικοινωνία με την Τουρκία. Άλλωστε, οι δικές μας θέσεις εκπορεύονται από το διεθνές δίκαιο και μόνο. Όμως, για να διευκολυνθεί ένα περιβάλλον συνάντηση των δύο ηγετών, χρειάζεται από την Τουρκία αποκλιμάκωση στην πράξη. Η Άγκυρα οφείλει να καταλάβει ότι είναι μονόδρομος η εφαρμογή των αρχών καλής γειτονίας. Για κάποιους αναλυτές, το ενδεχόμενο που άφησε ανοιχτό το δεξιχέρι του Τούρκου Προέδρου Ιμπραχήμ Καλίν για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Πράγα δεν είναι τίποτα άλλο παρά κίνηση τακτικισμού της Άγκυρας. Η Τουρκία πάλι να κερδίσει χρόνο προσπαθεί χρησιμοποιώντας την Ελλάδα. Τι εννοώ αυτό που θα γίνει στην Πράγα? Έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, για το θέμα της Ουκρανίας και της Ρωσίας, η Τουρκία δέχεται απίστευτες πιέσεις. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έτεινε χείρα φιλίας προς τον τουρκικό λαό σε μια προσπάθεια να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας εμέσως και με την ηγεσία της χώρας. Ο απρόβλεπτος Ερντογάν θα ρίξει τους εμπριστικούς τόνους πιεσμένος και από τη διεθνή κοινότητα ή θα κλιμακώσει περαιτέρω τη στρατηγική έντασης. Η απειλητική ρητορική της Τουρκίας έχει πέσει σε τείχος. Σε τείχος ελληνικό, αλλά και σε τείχος διεθνών αντιδράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια προσπάθεια επεμπλοκής της Τουρκίας στην αδιέξοδη πολιτική της έναντι της Ελλάδος. Θα αξιοποιήσει το παράθυρο ευκαιρίας που του έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τον ΟΗΕ. Μένει να το δούμε.